Αγίων εχθρού πενταπόλεως 55 δικαστές. Αθώο και δίκαιο μην οδηγήσεις σε θανατική ποινή, ούτε και τον ασεβή όμως να αθώσεις. Μην επιβάλλεται κακώσεις στις χείρες και τα ορφανά. Και στο Βυζάντιο έτσι έλεγαν ηρωνικά τους κακούς όσους τους θεωρούσαν νόμους και τις φορολογίες τους και στη συνέχεια με τα χαράτσια, τουρκική λέξη που σημαίνει βαρύ κεφαλικό φόρο. Μην πηγαίνεις με την πλειοψηφία όταν είναι να γίνει κάτι κακό, αλλά αντιστάσου με την ψήφο σου. Και πάντως μην εκτρέπεσαι και εκπίπτεις από την ορθή κρίση ούτε για φτωχό, ούτε πάλι να δωροδοκηθείς, γιατί τυφλώνουν τα δώρα και άδικες οι αποφάσεις έρχονται μετά. Μην κακοποιείτε λοιπόν με φόρους που δεν έχουν να δώσουν και με νόμους που δεν αντέχουν οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, τόσο η νομοθετική όσο και η δικαστική και εκτελεστική εξουσία. Πρόβαλε βέτο, λατινική λέξη από τη ρωμαϊκή ιστορία που φημίζεται για την νομοθεσία της και σημαίνει αρνούμε να δεχτώ ως άρχοντας ένα νόμο που θεωρώ αντικοινωνικό και άδικο και επομένως τον ανατρέπω για το καλό του συνόλου. Πόσο έχουν να τονίσει στις μέρες μας αυτά με τα γνωστά επακόλουθα. Τιμώρησε δίκαια τον άδικο. Δεν πρέπει να χαριζόμαστε σε φτωχό και να τον δικαιώνουμε εφόσον είναι άδικος, λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά και πολύ περισσότερο αν είναι πλούσιος να μην του χαριζόμαστε για τον ίδιο λόγο. Χρήματα για τη ζωή που στέρισε μην πάρετε από το φωνιά, αλλά πρέπει να τιμωρηθεί πάρα πολύ αυστηρά αριθμοί. Μην προσωπολυπείτε στις κρίσεις σας και όπως τον ανίσχυρο έτσι και τον ισχυρό κρίνετε και μην αποφύγετε κάποιον για οποιονδήποτε λόγο κρίνοντας, γιατί το δικαίωμα είναι του Θεού. Δευτερονόμιο. Προσέξτε ειδικά στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, κρίνοντας δίκαια ξένους και ορφανά και χείρες, και μην κοιτάτε να στερείτε από τα αναγκαία κάθε τέτοιον άνθρωπο που βρίσκεται σε μεγάλη ανάγκη. Μην εξετάζεις κανένα χωρίς να το εξετάσεις πρώτα καλά, μεν άνδρου. Καταραμένος όποιος δωροδοκείται και κολλάζονται αθώοι και όλοι φωνάζουν έτσι να γίνει. Καταραμένος όποιος κρίνει άδικα ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και όλοι φωνάζουν έτσι να γίνει. Όταν δικάζετε, μην κρίνετε άδικα και προσπαθείτε το δίκαιο να δικήσετε. Όποιος έχει τα χέρια του καθαρά και είναι αθώος, έχει θάρρος και δεν φοβάται και άδικους και άνομους, περιφρονεί και έτσι είναι σε καλύτερη θέση. Όταν δικάζεις, να απονείμεις το δίκαιο πάντα. Παροιμίες. Σώζεται όποιος αποφεύγει δωροληψίες. Όταν δικάζεις, να είσαι απροσωπόληπτος, είπε ο Κύριος. Μου ζήτησες δικαιοκρισία και όχι μακροζωία ή πλούτο και τιμωρία των εχθρών σου και γι' αυτό σου δίνω νου συνετό και σοφό, ώστε ούτε πριν ούτε μετά από σένα θα γίνει κανείς σοφός, απευθυνόμενος το σοφό Σολομώντα, αλλά με τη μεταβίβαση της μάθησης και σε κάθε άνθρωπο που έχει τέτοια αγαθή διάθεση και βεβαιότατα στους δικαστικούς βασιλιών. Η περίφημη σκηνή της απονομής της δικαιοσύνης από τον σοφό Σολομώντα, γνωστή ως η κρίση του Σολομώντα, είπε ο βασιλιάς Σολομών, λόγω του δικαστικού του αξιώματος, στη μια μητέρα που είχε έρθει μπροστά του, «Εσύ μου λες, ορθά κοφτά την αλήθεια, αλλά ποιος σε πιστεύει, ότι αυτό το βρέφος είναι το παιδί σου το ζωντανό και όχι το νεκρό αγοράκι». Και στην άλλη πάλι είπε, «Και εσύ πάλι λες, ότι αυτό είναι το παιδάκι μου το ζωντανό και όχι το νεκρό». Και τότε είπε ο βασιλιάς, «Φέρετε μου εδώ ένα μεγάλο μαχαίρι». Και όταν το έφεραν, είπε πάλι ο Σολομών, «Κόψε στα δύο το ζωντανό βρέφος που θυλάζει και δώστε από μισό στην καθεμιά σας, αφού δεν μαρτυρούν την αλήθεια, να μου πούνε ποιας είναι το παιδί αυτό». Τότε όμως εκείνη η μητέρα που το είχε γεννήσει ταράχτηκε βαθύτατα μέσα στα σπλάχνα της και είπε, «Λέησε με βασιλιά, δώστε στην άλλη, μη το σκοτώνετε». Αλλά η άλλη πάλι έλεγε, «Μη το δώστε σε μένα, αλλά ούτε και στην άλλη. Σκοτώστε το, διαμελήστε το». Και ο σοφός βασιλιάς είπε τότε, «Δώστε το στην πρώτη γυναίκα, γιατί αυτή είναι η πραγματική μητέρα και μην το σκοτώσετε». Ελλείψη μαρτύρων δηλαδή, προσπαθεί να δικάσει όσο μπορεί πιο δίκαια αυτή τη δύσκολη υπόθεση που έφεραν ενώπιον του και η απόφαση δυσχεραίνεται και δεν θα βγει άμεσα. Είναι η περίφημη διαταγή, η εντολή του σοφού άρχοντα, διέλετε. Βαθύτατα ψυχολογημένη και έξυπνη ενέργειά του για την εποχή του, που δείχνει πόσο γνώστης της ανθρώπινης καρδιάς ήταν ο σοφός και πόση εντύπωση προκάλεσε στον κόσμο όλο. Παρατηρούν ωραιότατα εδώ οι Άγιοι Πατέρες ότι υποδεικνύεται έμεσα πλην σαφώς η επίοικια, αφού ο Κυριός μας για όλους θυσιάστηκε ευεργετώντας μας και αμνηστεύοντάς μας για τις αμαρτίες μας με το αίμα του το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Πόση θρία, τρυφερότητα καρδιάς, ακτινοβολή εδώ λαμπρότατα, αλλά και ασυγκράτητα.
Προσέξτε ιδιαίτερα τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και τις χείρες και τα ορφανά και τους ξένους και φτωχούς πάντοτε, μην τους καταδυναστεύετε. Κρίση να ζητάτε, αλλά σώζετε όποιον αδικείται. Κρίνετε δίκαια ορφανά και ξένους και δικαιώστε τη χείρα και τότε ελάτε να μιλήσουμε, λέει ο Κύριος στους δικαστές όλων των εποχών Ισαΐου. Ξένο και ορφανό και χείρα, μην καταπιέζετε από τη θέση που βρίσκεστε, μην ασεβείτε. Έτσι, ούτε αίμα αθώο να αφήνετε να χυθεί εξαιτίας των αποφάσεών σας των αδίκων. Αδικίες και ταλαιπωρίες διώξτε μακριά σας και κρίσεις δίκαιες να εκφέρετε και μην καταδυναστεύετε το λαό μου, λέει ο Κύριος. Όταν είμαστε ειλικρινείς και αληθινοί, δεν προσωποληπτούμε ποτέ. Αγαπήστε τη δικαιοσύνη όλοι οι δικαστές της γης. Μη προσωποληπτείτε δικαστές εξαιτίας των ισχυρών της γης, αλλά έως θανάτου αγωνιστείτε για την αλήθεια και ο Θεός μαζί σας θα είναι πάντοτε. Θα πολεμήσει στο πλευρό σας. Γιατρός δεν μπορεί, αν δεν καταλάβει την αιτία του νοσήματος, να θεραπεύσει τους αρρώστους. Ούτε και δικαστής δίκαια την ψήφο του να δώσει και απόφαση να εκδώσει, εάν δεν έχει παρακολουθήσει όλα τα δίκαια της κρίσεως δημάδου. Αρετή δικαστή να μην κοιτά τον τρόπο λέξους, αλλά να εξετάζει αυτό μόνο, εάν δίκαια ομιλεί ο αντίδικος ή όχι, και αδικηγόρου αρετή να λέει την αλήθεια, Πλάτωνος. Όποιος μέλει να κατοικήσει στους ουρανούς έκρινε δίκαια και δεν λαμβάνει δώρα από αθώος βλάπτοντάς τους και αδικώντας ανέτιους. Ψαλμοί, πάσα λήψεις δώρων πονηρά, Κύριλλος, και πυρ κατακάψει οίκους δωροδεκτών, πολλό δε μάλλον επαθώης και καταδικαίων και ανευθύνων, αφού η δωροδοκία διαφθείρει το δίκαιο και πόσο αποτυφλώνει, ώστε να καταδικάζει αθώος, ώστε ο ίδιος ο Θεός να ονειδίζει. Οι άρχοντες σου αγαπούν δώρα. Όταν ανοίγεις το στόμα σου να είσαι δίκαιος όπως και ο Θεός και όλα να τα δικάζεις υγιώς. Άνοιγε το στόμα σου και κρίνε όλα με δικαιοσύνη, Σολομών. Λέει ο Κύριος, κρίνετε τις αποφάσεις σας δίκαια και απελευθερώνετε όσους έχουν πιαστεί σε αδικίες. Κοιτάξτε, να μην καταπιέζετε κανένα, μην ασεβείτε ούτε να αφήνετε να χυθεί αίμα αθώο. Να έχετε πάντα προθαλμό και να θυμόσαστε τις άδικες κρίσεις στο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού από τους δικαστές της εποχής του και τα ακόλουθα πάθη του. Με τη μακροθυμία των δικαστών οι πολλοί άδικοι σκληρότεροι και απειθάρχητοι γίνονται παραπάνω και πρέπει ο δικαστής να γνωρίζει ότι υπηρετεί κρίση Θεού. Δεν είναι από μόνος του Κύριος όπως θέλει να δικάζει, να χαρίζεται στους κρινόμενους την υπόθεση θεολόγου. Δεν είναι δίκαιος όποιος σιωπά στις παρανομίες και τις επικαλύπτει. Θέλεις να κρίνεις δίκαια, μην ακούς τη λένε οι αντίδικοι, οι δικαζόμενοι και δικαιολογούντες, αλλά η δικαιοσύνη, επίκτητος. Καλύτερα δίκαια να κρίνεις παρά ο κατάδικος άδικα να κατηγορηθεί ή άδικα κρίνοντος να κατηγορείται παρά τη φύση δίκαια. Μοσχείων. Άτοπο να ενοχοποιούνται για αμαρτήματα όσοι άλλους δίκαια εξισώνοντας βραβεύουν. Φίλων. Άριστος κριτής θεωρείται όποιος γρήγορα κατανοεί και αργά κρίνει. Το ένα φέρνει καλή σκέψη και το άλλο ακρίβεια. Δημόκριτος. Μην καταδικάσεις κανένα από τους δύο αν δεν ακούσεις και τις δύο απόψεις. Όποιος πάλι χωρίζει το δίκαιο από το συμφέρον, νομίζει βέβαια ότι κάτι λέει, αλλά αληθινά εξαπατάται, γιατί κρίνει επιπόλαια και στο δίκαιο, αν κανείς σκεφτεί ορθά, θα βρει και το συμφέρον. Δούκα. Μην κατηγορείς αθώο. Μην προσωποληπτείς. Σώσε αδικούμενο από τα χέρια του αδίκου και μην λιποψυχήσεις σε κρίση. Μην κατηγορείς πριν εξετάσεις και σκέψου πρώτα και έπειτα επιτίμησε. Χωρίς κρίση και εξέταση μην κάνεις τίποτε. Αδελφοί μου αγαπητοί, προσέχετε καλά και μην πλανηθείτε από γλυκόλογα ψευδορημοσύνες αιρετικών που εξωτερικά σας εξαπατούν με σχήματα και λόγια δίθεν ευσεβή, ενώ χαρακτηριστικό τους γνώρισμα τα πονηρά και αιρετικά τους δόγματα διαμέσου των οποίων φάνηκαν αντίχριστοι, πρόδρομοι και υπερασπιστές αντιχρίστου. Τώρα σας παραγγέλνω να ερευνάτε τα έργα τους και το είδος της ζωής που διάγουν για να τους γνωρίζετε περισσότερο και προφυλάγεστε από την πλάνη τους. Γιατί όποιος είναι δίκαιος και ενάρετος έχει ομοιότητα με τον Χριστό τον όντος και αληθινά δίκαιο και είναι άνθρωπος δικαιοσύνης και αρετής, έτσι και αντίθετα. Όποιος κάνει αδικίες και αμαρτίες έχει ομοιότητα με τον διάβολο και ανήκει σε αυτόν, γιατί ο διάβολος είναι εφευρέτης και αρχηγός αμαρτίας και ενεργεί όλους που εργάζονται την αμαρτία. Εδώ δεν εννοεί ο Απόστολος όποιος αμαρτάνει και μετανοεί, γιατί αυτός δεν ανήκει πια στο διάβολο, αλλά όποιον συνεχίζει την αμαρτία μετανόητος. Οι ίδιοι διαβόλου είναι αυτοί οι αιρετικοί και εχθροί Θεού που φτάνουν μάλιστα και στο σημείο να παρακινούν κι άλλους να τους μοιάζουν στην αμαρτία και γι' αυτό εσείς οι χριστιανοί και να τους μισείτε γι' αυτό και να τους αποστρέφεστε. Με αδικίες έφερε ο Δίνες και συνέλαβε και τον κυοφόρησε ο διάβολος, λέει ο Βασίλειος.
Εάν επιθυμείς δόξα και να είσαι ανώτερος άλλων πολλών και ευδόκιμος στα κοσμικά, να είσαι δίκαιος και συνετός και φρόνιμος και ανδρείος και υπομονετικός στους αγώνες για την ευσέβεια, και έτσι θα σώσεις και τον εαυτό σου και θα έχεις σε μεγαλύτερο βαθμό αρετή στη διάκριση που επιζητείς. Έλεγχο στις διαθέσεις του δικαίου, η ορθότητα στην κρίση. Έτσι θαυμάζετε τον αδερφό, ώστε στα ίδια μέτρα να κριθείτε, να ζιανζινού. Όπλο δικαιοσύνης εργαστείτε και όχι πέδευση θανάτου. Εάν ο κριτής κρίνει σε ελάχιστα, θα αμαρτήσεις. Ενώπιον πάντων φέρει τη φιλανθρωπία σου, που με αυτήν χαίρεται περισσότερο ο Θεός παρά οι άνθρωποι, και ανακάτεψε και φόβο με επίοικια, και ανάμειξε απειλή με ελπίδα, γιατί πολλά είδα να κατορθώνονται και χριστότητα με ανταπόδοση παράκλησης επίμονης και οφειλόμενης, όταν πιέζοντας το παρόν, συγχωρούμε και επίμονα παρακαλούμε για εύνοια του ελεουμένου. Δραστικό δείχνει, όχι δράση κακή, όποιος ευεργετεί και Θεός να μην είναι άνθρωπος πάντως εγγενής του, εύκολα πια φεύγει και σκορπιός και τριγώνει. Μην μπλέξουμε αθρώα, γιατί δεν είναι σωστό, αλλά συνετίζουμε με φόβο και με τη φιλανθρωπία νικάμε. Όποιος κρίνει άρχη εξ ανάγκης του κρινωμένου, Χρυσόστομος, θα διοικήσω και δω την κρίση ως αγαθός προστάτης και όχι ως τύραννος, γιατί μου αρκεί η τιμή της προσιγορίας, και σε όλους θα δώσω την πραγματική βούλη και απόφαση. Ιωσήπου.